για όλα τα καθημερινά μας πρέπει, που μας γεμίζουν ενέργεια και ευτυχία. Εγώ, Αλφα Μέγα. Εγώ με τον Γιώργο στην κουζίνα μας. Γιώργη μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σε βρήκα. Καλή αρχή να έχουμε. Καλή αρχή. Να έχουμε. Είμαι πολύ ερωτευμένος με την κουζίνα, Χριστένα. Έχω πάθει την πλάκα μου. Είδες, είναι. Τι να σου πω. Για τον Τζοβάνι που μας έχει. Μα είδες εδώ τι γίνεται. Είναι. Έχουμε θέα. Για να φαίνεται το. Πάνω μέρος. Το πάνω μέρος. Εδώ βλέπουμε τα πάντα ότι συμβαίνει στην κουζίνα μας. Και τον Τζοβάνι που μας έχει φτιάξει το σκηνικό. Αλλά και από την Ικέα που έχουν είναι κάνει μια πανέμορφη δουλειά. Πανέμορφη. Ναι, και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όμω ευχαριστούμε φυσικά και τι υπεραγορέ ΑΜΕΓΑ που είναι στο πλευρό. Μπρο μας πάντα και μας δίνουν έτσι και τα προϊόντα για τα υλικά του. Ναι. Επίσης θέλω να σου πω ότι η μαγειρική μας φέτος είναι αλφα. Μα έλα να σου πω. Να είναι πολύ ωραίο. Το χρώμα είναι το δικό μου, έτσι δεν είναι. Το μαύρο, Χριστιανά μου. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ που μας έχει φέρει την ποδιά. Το Γιώργο μου είναι τέλεια η ποδιά. Μισό λεπτάκι να βγάλω και να βάλω λίγο την αλία, να είμαστε έτσι. Ναι. Αφού έχει αρκετό καιρό να μαγειρέψουμε μαζί. Έχει πάρα πολύ καιρό να κάνουμε το μικρόφωνο μαζί. Να εγώ το μικρόφωνο. Είναι αλφα-αλφα. Έτσι. Αυτό είσαι ρε Γιώργο μου. Έβαλες και εσύ τη δική σου. Είναι τέλεια, πραγματικά. Άρα λοιπόν η μαγειρική μας είναι αλφα-αλφα. Πάντα. Εγώ με μια χαρά με το ακουστικό με τον. Ναι, είναι μια χαρά. Είναι έξω. Τέλεια. Κοίτα, κοίτα, μια χαρά. Εδώ. Ασορτή συνδυασμένη. Το μαύρο και το. Τέλεια. Έλα, έλα καλιά μου και εσύ με τις φωτογραφίες σου εδώ. Η καλιά δεν αποχωρίζει το κινητό. Ναι, είναι, είναι το extension του χεριού της. Είναι εδώ. Ναι, αλλά πρέπει να μιλήσω όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη συνταγή μας. Τι υλικά θα χρειαστούμε για να μας φτιάξει σήμερα ο Γιώργος μας τα υπέροχα. Γιατί θα λένε σκαλοπινιά, Γιώργο μου. Χοιρινό φιλετάκι ψαρονέφρυντη. Ναι, απλά επειδή τα χτυπάμε, είναι σκαλοπινιά. Ή στα ιταλικά λέγονται σκαλοπινιά. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε. Μισό κιλό χοιρινά φιλετάκια. 12 με 15 φέτες ζαμπών κομμένο σε κύβους. Θέλουμε ένα ποτήρι ντοματοπολτό. Ένα ποτήρι τυρί μοτσαρέλα τριμμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Θέλουμε δύο πιπεριές πράσινες κομμένες σε ροδέλες, λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι, αλάτι και πιπέρι. Το μαϊντανό γίνεται να κόψουμε να το βάλουμε κατάψυξη. Ναι. Αυτή η μανία με την κατάψυξη με τρελαίνει. Επειδή μπορεί να μην έχω μαϊντανό εκείνη την ώρα που τα θέλω. Και η μάνα μου το ίδιο πράγμα κάνει. Βάζει κατάψυξη. Ναι. Μαζεύει από τον παξέ, τον τεμαχίζει, κατάψυξη. Άρα θα βάζω και εγώ στην κατάψυξη μια χαρά. Αφού βάζει τι πιπεριές, βάζει τα πάντα, μπορεί να βάλει και τον μαϊντανό, Χριστιανά μου. Ωραία. Λοιπόν, η συνταγή μα, Χριστιανά μου, είναι πανεύκολη. Θα μα θυμίσει λίγο η μυρωδιά πίτσα. Τέλεια. Δηλαδή αυτά που έχω τώρα έτοιμα όταν πήγαν τα παιδιά στο στούντιο μου λένε: μα φτιάχνει πίτσα. Είναι ο τρόπο για να βοηθήσουμε του μικρού μα φίλου να αγαπήσουν περισσότερο το κρέα, αυτά που έχουμε διάφορα θέματα στι μικρέ ηλικίε. Ωραία. Άρα λοιπόν. Που μα λέει και ο δικό μα: δεν θέλω το κρέα, ναι. Είναι πάντα. Εντάξει, σε παιδική ηλικία όμω πρέπει να. Ναι. Πρέπει να το τρώμε. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα τώρα έχουμε βάλει μέσα τον ντοματοπορτό. Ωραία. Ωραία. Αν θέλει, μπορεί κάποιο να το κάνει φρέσκα ντοματά. Ναι, να την πλεντάρουμε. Να γίνει ντομάτο πορτό. Ναι, λίγη ζαχαρίτσα μέσα. Ναι, θα το φτιάξουμε τώρα με τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη μας. Είναι απλή η συνταγή αυτή που θα φτιάξουμε. Ωραία, άρα είναι και αγαπημένη των παιδιών, ναι. Αυτή. Αυτή είναι του βουνού, μου τη φέρανε. Μυρίζει. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν. Μα σου υποσχέθηκα από πέρσι να σου φέρω ριγάνι. Φύτεψα την πυλέ, εμπλάστησε. Έπαιξα την εξέρανα. Πολύ είναι και η δική μου. Λοιπόν, αυτό έχουμε ρίξει μέσα τη ζάχαρη και τη ρίγανη. Ωραία. Θα ανακατέψουμε λίγο και μετά θα προσθέσουμε μέσα αλατάκι. Ναι. Και πιπεράκι. Σε ένα άλλο τηγάνι τώρα έχουμε ρίξει μέσα λίγο ελαιόλαδο. Εγώ είναι για μόστρα που φορέσα την ποδιά, αφού δεν θα κάνω κάτι, είναι. Μήπως σε λερώσω, Χριστιανά μου. Όχι, μην ανησυχείς, να με λερώσεις, δεν έχω ανησυχία. Λοιπόν, να κάτσε να βάλω τα γάντια. Για να βάλουμε τα σκαλοπίνια. Λοιπόν, λογικά τα σκαλοπίνια. Πάντα όπως φοράμε πει, γαντάκι για το κρέας. Ναι. Καλό θα είναι για να μην μεταφέρουμε και τα μικρόβια στα υπόλοιπα υλικά, στα ζαραζαβατικά, ναι. Και ούτω καθεξής. Αυτό που δεν έχω κάνει, λογικά τα σκαλοπίνια πρέπει να είναι λίγο χτυπημένα. Έχει επειδή εγώ δεν πρόλαβα. Α, σου πω κάτι. Είναι εύκολο νομίζω για την κάθε νοικοκυρά. Παίρνει σπίτι, κάποιο θα την ευριάσει. Ακριβώ. Παίρνει το κεφάλι και το παρά. Ο άντρα τη, τα μωρά, κάτι έτσι με το σπίτι, μια ένταση και ξεκινά. Ακριβώ. Αν κάποιο δυσκολεύεται ή δεν έχει τον άντρα στο σπίτι για να το βαρέσει, μπορεί να πει το κρυοπόλι να το χτυπήσει. Ωραία. Λοιπόν.
Σε ένα τηγάνι, όπως έχουμε πει, έχουμε βάλει μέσα ή ελαιόλαδο ή φιστικέ, λέω, απλά για να σοντάρουμε λίγο τα σκαλοπίνια, τα χοιρινά σκαλοπίνια. Ποιο λεπτά θα τα κάνουμε εμείς από αυτό, δεν είναι? Εγώ τα προτιμώ σε αυτό, σε αυτή τη συνταγή, σε αυτό το μέγεθος. Ωραία. Εντάξει, άρα είναι. Λοιπόν, έχω και πιο λεπτά η αλήθεια. Λοιπόν. Ωραία. Θα τα αφήσουμε να σοταριστούν για τις δύο πλευρές. Τέλεια. Εδώ. Είναι η συνταγή που φτιάχνετε γρήγορα, Γιώργο μου? Πάρα πολύ γρήγορα, Χριστίνα. Ωραία. Για μια γυναίκα η οποία εργάζεται εδώ καθεξής, μπορεί να το φτιάξει και από την προηγούμενη, ναι, να το φυλάξει στο ψυγείο και απλά να το τελειώσει στο φόρνο. Ναι, ναι, ναι. Θα δείξω μετά τη διαδικασία. Χθες πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο το βράδυ εντωμεταξύ και του λέω: Γιώργο μου, συγγνώμη που ένα με φίλε βιαστική, έβγαλα το κοτόπουλο από την προηγούμενη το βράδυ και το έβαλα στο ψυγείο. Γιατί έτσι πρέπει να τα ξεπαγώνει, μου είπε. Όχι, ναι, έξω από το ψυγείο. Όχι. Τα βγάζει από την κατάψυξη και τα βάζει στο ψυγείο. Σωστά. Πάνω, συντήρηση μου το λες εσύ, εγώ ψυγείο το λέω. Το έβαλα εκεί, αλλά την ώρα που το έβγαλα χθες το βράδυ να το μαγειρέψω, είχε ένα κομμάτι το οποίο ήταν λίγο παγωμένο. Και μου είπε, βάλ το στο φούρνο μετά. Αυτά τελικά το έβαλα στο φούρνο. 10 λεπτά, εντάξει, ήταν μια χαρά. Είμαστε καλά σήμερα. Δεν είμαστε σίγουροι για το κοτό. Είναι καλό ότι γιώργο στο φούρνο, Χριστιανά μου. Ναι. Γιατί ειδικά εσύ μου έχει πει ότι είχε πάρει μπούτι. Ναι. Ξυλοκαρισμένο, αν δεν πω, ήταν μεγάλο κομμάτι, το σόταρε, είχε κρατήσει μέσα και τον πάγο από την προηγούμενη. Μα πολύ λίγο, ήταν. Ναι, ναι. Ούτε πάγο. Εντάξει, απλά για ασφάλεια περισσότερο φούρνο, γιατί σιγουρευόμαστε ότι δεν φαίνεται από μέσα. Ωραία. Λοιπόν, αλλά το πιπερώνουμε. Άρα είναι ένα μυστικό έτσι που μα έμαθε ο Γιώργο να το βάζουμε και στο φούρνο κανένα δεκάλεπτο, έτσι να είμαστε σίγουροι. Ωραία. Έτσι να τα προτάρουμε καλά. Περίπου για έτσι 2-3 λεπτάκια απλά να ρωτώ πως κινήσου. Δυνατή φωτιά πάντα. Δυνατή φωτιά πάντα. Έχεις μέσα στο φούρνο. Έχω μέσα στο φούρνο. Θα το ελέγξεις. Πάω να κλέψω έτσι λίγο μια ματιά. Οχ. Τελείως πίτσα όμως μυρίζει. Εντελώς. Είναι τέλειο. Αυτό που βγαίνει από το φούρνο είναι... Η θαλτσούλα μόνο μια πράσινη θέλει, Χριστιανά μου. Σε έναν ταψί ή ό,τι έχει ο καθένας, εγώ έχω πάρει ένα τέτοιο πυλίνο. Ναι. Ωραία, θα ρίξω από κάτω τη σάλτσα. Ω, πρέπει να είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό. Θα καλύψω όλη την επιφάνεια. Δεν θέλουμε πολύ αυτή τη σάλτσα γιατί μετά γίνει όπως το γιαχνί που λένε. Εδώ. Απλά να καλύψει την επιφάνεια. Την επιφάνεια του σκέφτου. Αυτά τώρα όταν σοταριστούν θα τα ρίξουμε στο φούρνο στους 180. Εμένα μου έχει πάρει περίπου 20 λεπτά αυτό που είδες τώρα μέσα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, για να γλιτώσουμε χρόνο, θα τα βγάλεις λίγο πιο νωρίς. Γιατί έχουμε έτοιμα εμείς. Λοιπόν, βάζουμε στο ταψί, πάνω από τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει από τον ντοματοποστό. Θα τα έψινες δηλαδή, Γιώργο μου, λίγο περισσότερο. Ναι, ναι. Απλά τώρα λόγω του χρόνου. Δηλαδή 8 περίπου λεπτά θα έψινε 4 από τη μία, 4 από την άλλη. Ναι, δεν ψήνουν εντελώς, γι' αυτό έχω πει και 20 λεπτά στο φούρνο. Ωραία. Ναι. Απλά τώρα ένα μικρό σοτάρισμα. Μετά θα βάλουμε από πάνω το χαμ. Κύβους ή φετούλες έτσι. Ναι. Πρέπει να είναι τέλειο φαγητό. Από τη μυρωδιά και μόνο. Ναι, μυρίζει πολύ σαν. Ναι, τελείως. Είναι η μυρωδιά. Λοιπόν, μοτσαρέλα. Ναι. Δυστυχώς, Χριστιανά μου, δεν θα του πήγαινε κάποιο άλλο τυρί για μένα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μου έκανε αυτή την ερώτηση. Αν μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο είδος τυριού, γιατί πιστεύω χρησιμοποιήσουν κάποιο άλλο είδος μαλακού τυριού, επειδή τα πλήστα μαλακά τυριά είναι περισσότερο αρμυρά από ότι η μοτσαρέλα. Ναι. Όλες οι γεύσεις των ζαμβών της σάλτσας που έχουμε φτιάξει θα αλλάξουν εντελώς. Ωραία. Ωραία. Άρα μοτσαρέλα. Μόνο. Μόνο. Λοιπόν, ρίγανη. Ναι. Πιπεριές, τις οποίες έχουμε κόψει ροδέλες. Μόνο πράσινη πιπεριά γιατί οι άλλες έχουν άλλη γεύση. Ναι. Αυτή είναι πιο ουδέτερη. Λοιπόν. Παίρνουμε, βάζουμε στο φούρνο. Κρεμμυδάκι. Τώρα θα σου δείξουμε τι μου λέει. Λοιπόν, βάζουμε στο φούρνο στους 180, περίπου για 20-25 λεπτά. Και είναι έτοιμα. Και επειδή ο φούρνος μας είναι μαγικός, είναι αμέσως έτοιμα. Ναι. Τα ρίξαμε μέσα. Όχι και από γεύση πρέπει να... Ναι. Το βγάλαμε εδώ. Ωραία. Ξέρεις, αυτό είναι το σπιτικό, το φαγητό μου, ψήνεται στο φούρνο, κάτι είναι... Και τώρα, Χριστένα μου, μπορούμε να ρίξουμε από πάνω προαιρετικά, κρεμμυδάκι. Ας το αφήσουμε καλύτερα πίσω.
Okay. Αν και μ' αρέσει πάρα πολύ με το κρεμμυδάκι είναι το φρέσκο. Μα ήταν. Εδώ. Ωραία. Και αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα λίγο. Τέλεια. Ωραία. Αν τρώνε και οι δύο, μπαίνει και το κρεμμυδάκι. Και αν δεν τρώνε και οι δύο, δεν μπαίνει αυτό το κρεμμυδάκι. Το μας, Χριστένα. Τέλεια. Με τη μοτσαρέλα. Θα το ανοίξουμε έτσι να το κόψουμε λίγο. Βεβαίως. Να το δούμε. Καλό. Το φέρουμε εδώ κοντά μας. Α, έχει και θικούλα. Ναι. Το μαχαιράκι μας. Θα φέρω ένα μυαλάκι. Ναι. Ωραία. Να το δω. Το έβαλα και ανάποδα. Λέω και εγώ, μα γιατί δεν μπαίνει. Ορίστε, κάτσε να φέρω. Τέλεια. Να πιάσουμε και σαν τσούλα, Χριστιανά μου, λίγο. Ναι, ναι, έτσι να το δούμε και πώς φαίνεται το σερβιρισμένο. Το σερβίρουμε με ρύζι. Πες μου. Το σερβίρουμε με ρύζι, ρωτάει καλία. Μπορείς να το σερβίρεις με ρύζι, αλλά αυτό νομίζω θα το πηγαίνει περισσότερο σαλάτα. Α, να μην φας κάτι σε... Ναι, γιατί νομίζω είναι ήδη αρκετά βαρετό. Με τη μοτσαρέλα, με το ζαμβό και όλα αυτά. Το βλέπεις, είναι σαν την πίτσα που γίνεται. Άρα λοιπόν είναι στεχνό, το οποίο μια ωραία σαλατούλα δροσιστική. Ναι, αλλά φαίνεται ζουμερό σαν κρέας από μέσα. Τέλεια. Μπράβο, Γιώργο μου. Αυτά είναι. Να το πάρω. Είμαι σίγουρος. Μην το πάρεις όλο. Όχι, το από πάνω. Το από κάτω τι έχει δηλαδή, ξέρεις. Είναι αυτές τις παγιές μας εκπομπές, Χριστιανά. Α, εδώ. Ναι, κοτόπουλο μπανέ με γλυκό ξύνη σάλτσα. Εμείς παίρνουμε τα λατρεμένα σκαλοπίνια στο φούρνο για τους μικρούς μας φίλους. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα... Αυτά εδώ είναι δύο δώρα από το Φασούρι Water Park. Πολύ ωραία. Προλαβαίνει ο κόσμος ακόμα να έρθει να μας επισκεφτεί. Ναι, είναι υπέροχα. Αυτή είναι, είναι προσκλήσεις για δύο άτομα για είσοδο δωρεά. Ωραία. Θα τις δώσουμε. Να τις δώσουμε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 22-212-456, οι πρώτοι δύο που θα καλέσουν τώρα παίρνουν και από μία πρόσκληση για το φασούρι. Μας είπες ότι είναι διπλή. Διπλή. Πολύ ωραία. Για δύο άτομα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Μου. Θα παίρνω αυτά. Την επόμενη Πέμπτη, μεγαλόπιτα. Μεγαλόπιτα. Ναι. Έχει και μικρόπιτα. Είναι... Μεγαλόπιτα, μεγάλα. Α, μεγαλόπιτα. Γιατί δεν είναι γαλατόπιτα ή γαλόπιτα. Ναι, πρώτα μου και λάθος εγώ. Γαλατόπιτα, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είσαι μικρόπιτα. Μεγαλόπιτα, λέω, έχει και μικρόπιτα. Είναι μεγάλα. Α, μεγάλα. Καθαρά, πολύ γογάλα, πολύ ωραία. Α, εντάξει, πολύ ωραία. Γιώργο μου, είναι έτσι. Εγώ μήπως αφήσω κάτι έτσι να περάσει. Θα τα λύσουμε όλα. Λοιπόν, θα πάρω τη πυρούνια. Εδώ, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Φάτε το, μετά ανοίξτε το κυβότιο. Ανοίξτε το κυβότιο. Να φύγω εγώ, περιμένετε 5-10 λεπτά. Με το κυβότιο. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια σου, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.